Να πάμε τώρα στην υπόθεση Νοβάρτης και στον εμφύλιο που έχει πυροδοτήσει στην ηγεσία τη δικαιοσύνη. Ο αντιυσαγγελέας του Αριού Πάγο, ο κύριος Ιωάννης Αγγελής, μετά τις καταγγελίες που έκανε για πολιτικές παρεμβάσεις στην υπόθεση, ζητά τώρα να καταθέσει για το θέμα μετά τις 7 Ιουλίου. Μαζί μας είναι η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, μετά τι εκλογέ, θέλει ο κύριο Αγγελέα να μιλήσει. Μετά τι και συγκεκριμένα στι 10 Ιουλίου. Αυτό ζητεί με υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στα χέρια του κυρίου Δασούλα. Για ποιον λόγο, γιατί όπω λέει, δεν έχει εμπιστοσύνη στην ίνη εισαγγελέα mm. του Αριού την κυρία Ξένη Δημητρίου, η οποία σου θυμίζω, Στέλλα, ότι αποχωρεί στι 30 Ιουνίου λόγω συνταξιοδότηση. Δεν έχει όμω εμπιστοσύνη ούτε στον νη Υπουργό Δικαιοσύνη, τον κύριο Μιχάλη Καλογύρου, ο οποίο, όπω λέει, έχει διατάξει πειθαρχική έρευνα σε βάρο του. Με το ίδιο υπόμνημα, ε, επιτίθεται για μία ακόμα φορά και στον επωνομαζόμενο Ρασπούτιν, λέγοντα ότι επιχειρεί ε, σε βάρο του ένα σχέδιο εξόντωσή του και ότι επιχειρεί να τον καταστήσει από κατήγορο που είναι τώρα κατηγορούμενο. Εν για πρώτη φορά, Σοφία, πολιτικό πρόσωπο κατονομάζει ποιο είναι ο κύριος Ρασπούτιν. Ο Ρασπούτιν. Ε, μιλάμε για τον κύριο Σαμαρά. Ναι, πράγματι, Στέλλα, αύριο. Στη συνέντευξή του Το λέει, στην ευθέως. εφημερίδα Παραπολιτικά, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κατονομάζει τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνη ως τον Ρασπούτιν τη κυβέρνησης. Μάλιστα υποστηρίζει ότι ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει ποιο είναι ο Ρασπούτιν, ότι συνομιλεί μαζί του στο Μαξίμου και ότι μαζί σχεδίασαν την υπόθεση τη Νοβάρτης. Νομίζω από αύριο θα υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Και θα πάμε και σε ένα νέο γύρο αντιπαράθεση. Ευχαριστώ πολύ την Σοφία Φασουλάκη.